η Πεντέλη και το Πεντελικό Βουνό προφανώς και δεν είναι ο συνηθισμένος τόπος, αφού είναι ο χώρος από τον οποίο εξορίχθηκαν τα μάρμαρα που δόμησαν τον Παρθενώνα 4 αιώνες π.Χ. Χριστού. Και ο χώρος και η διακίνηση των μαρμάρων μέσα από το Δήμο μας είναι κάτι που καθιστά τον τόπο ιερό και αρχαιολογικό μουσείο. Επιπλέον η Πεντέλη, χάρη στους Αθηναίους νερό, αφού επί 2000 από το 147 μετά Χριστόν μέχρι τα τελευταία χρόνια, το Αδριάνιο Υδραγωγείο έδινε νερό στους Αθηναίους μέχρι που δημιουργήθηκε η Ούλεν. Το Πεντελικό Βουνό τη δεκαετία του 50 κυρίως χάρισε ζωή στους Αθηναίους με την καλή οξυγόνωση του περιβάλλοντος, αφού όλοι πάσχοντες από πνευμονολογικά προβλήματα και κυρίως από φυματίωση ήρθαν στην περιοχή είτε ως νησιλευόμενοι στα νοσοκομεία είτε ως παραθυριστές. Είναι ένας τόπος ιερός και σαν τέτοιος εμείς τον αντιμετωπίζουμε και τον υπηρετούμε. Εμείς οι αυτόχθονες Σαρακατσανέοι Πεντελιώτες έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτό το βουνό, γιατί η γενιά η δικιά μας, η γενιά των Καψαλέων, το όνομά μου είναι Στεργίου Καψάλης, ήρθε εδώ από το 1828, κυνηγημένοι από τους Τούρκους από το Μεσολόγγι, αφού ο πρόγονός μου ο Χρήστος ο Καψάλης ανατείναξε την Πυρηταποθήκη και ό,τι λεγόταν Καψάλης στο Μεσολόγγι κυνηγήθηκε. Αρχικά λειτουργήσαμε ως γιδοβοσκοί στη Μονή που είχε περιορισμένη ιδιοκτησία και στη συνέχεια νοικιάζαμε λιβάδια από τη Μονή και φυλάγαμε τα γιδοπρόβατά μας. Σε αυτή τη διαδικασία μεγαλώνοντας καταλαβαίνετε πόσο έντονα αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης και πόσο για μένα με τιμά το ότι για 22 ήδη χρόνια οι Πεντελιώτες με τιμάνε έχοντας με δήμαρχο. Είναι σπάνιο κάποιος να αναδειχτεί Άγιος στον τόπο του και εγώ όπως καταλαβαίνετε το πέτυχα. Θέλω λοιπόν σε αυτό τον τόπο να δώσω και την τελευταία μου δυνατότητα να προσφέρω και εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή κουβαλώντας την οργάνωση και τη διοίκηση που προφανώς πήρα από τα 30 χρόνια υπηρεσίας μου στις ένοπλες δυνάμεις, κουβαλώντας την γνώση της επικοινωνίας με τον πολίτη που μου έδωσε το διπλωματικό σώμα αφού είχα την τύχη και την τιμή να υπηρετήσω σε αρκετές χώρες της Ευρώπης ως στρατιωτικός διπλωμάτης, αξιοποιώντας την αθλητική μου εμβέλεια η οποία είναι και εθνικά και βαλκανικά και παγκόσμια μπορώ να πω, αφού είμαι ένας Έλληνας αθλητής υπασίας ο οποίος σπούδασε και έκανε καριέρα στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι μετά από 22 χρόνια αυτοδιοικητικής πορείας συγκεντρώνω όλα εκείνα τα δεδομένα που μπορεί ο τόπος μου και κυρίως οι νεότεροι που θέλουν να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση να αρμέξουν. Είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη, πρέπει να δοθεί στις ερχόμενες γενιές. Με τη σκέψη αυτή και με τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα που απεδείχθη ότι υπάρχει σε όλη αυτή τη διαδρομή, έγινε η καλλικρατική διακυβέρνηση στην περιοχή και οι τρεις παλιοί δήμοι, ο Δήμος Πεντέλης, ο Δήμος Νέας Πεντέλης, ο Δήμος Μελισσίων, συγκροτήθηκαν την 1η-1η του 2011 σε ένα Δήμο και είχα την τύχη και την τιμή να αναλάβω πρώτος Δήμαρχος. Σε αυτή τη διαδικασία κουράστηκα τα πρώτα χρόνια για να ξεφύγω από το οικονομικό τέλμα
που μας οδήγησε η οικονομική κατάσταση της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων. Ένα μεγάλο χρέος βγήκε από τις πλάτες μας και σήμερα ο Δήμος στο σημερινό οικονομικό του δελτίο έχει λογαριασμούς όψεως 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια καλή προοπτική και μπορούμε να περάσουμε από το τέλμα και την ανέχεια στην ανάπτυξη που ήδη ξεκινήσαμε να περνάμε με μεγάλα και σοβαρά έργα. Για μένα το κυριότερο έργο που είναι σε εξέλιξη είναι η μετακίνηση των πυλώνων υπερυψηλής τάσης, γιατί ένας δήμαρχος Πεντέλης το πρώτο το οποίο πρέπει να βλέπει είναι το περιβάλλον. Μια και είναι η περιβαλλοντική ανάσα της Αττικής, το Πεντελικό Βουνό. Σε αυτή τη διαδικασία με βοήθησε πάρα πολύ η Περιφέρεια Αττικής, χρηματοδοτώντας το έργο με 1,5 εκατομμύριο. Με βοήθησε και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ενέκρινε τη σχετική σύμβαση και είμαστε στην τελική φάση υπογραφής της σύμβασης σήμερα, γι' αυτό με βλέπετε και με ακουστούμε, από τον ΑΔΜΙΕ και το Δήμο. Θεωρώ ότι το επόμενο 9 μήνο οι νέο πεντελιώτες, γιατί η γραμμή αυτή υπερυψηλής τάσης περνάει πάνω από τη Νέα Πεντέλη, θα απαλλαγούν από τον καρκίνο που περνάει πάνω από τα κεφάλια τους. Το δεύτερο βασικό και μεγάλο επίτευγμα των τελευταίων ετών της διοίκησής μου θεωρώ είναι το ότι έπεισα τον ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας ότι τα 88 στρέμματα που υπάρχουν στην πόλη μου και είναι το παλιό νοσοκομείο του ΝΙΕΝ, ο περιβάλλον χώρος του ναυτικού νοσοκομείου, μπορεί να δοθεί στο Δήμο και να αποτελέσει ένα χώρο αναψυχής, περιπάτου με κατάλληλο εξοραϊσμό και διάθεση στον πολίτη για να τον απολαύσει. Παράλληλα θα ήθελα να πω ότι αυτά τα 20 χρόνια πήρα την Πεντέλη με ένα δρόμο αποχέτευση και σήμερα η Πεντέλη έχει τελειώσει την αποχέτευσή της, αλλά λάβει κανένας υπόψη της ότι το τρίτο μεγάλο έργο είναι το έργο της αποχέτευσης στην περιοχή Καλλιθέας Πεντέλης, που ο εργολάβος εγκαταστάθηκε για να συνδέσει το 122 οικοδομικό τετράγωνο. Υπάρχουν πολλά άλλα μικροέργα τα οποία και αρκετές προμήθειες με τις οποίες δεν θέλω να σκουράσω, άλλωστε περιέχονται στο πρόγραμμα του συνδυασμού το οποίο έχει ήδη εκδοθεί και είναι στα χέρια των πολιτών για να εκτιμήσουν και το παρόν και το μέλλον. Εμάς εδώ στην Πεντέλη και στο Πεντελικό αυτή η μάστιγα η οποία υπάρχει είναι η μάστιγα της φωτιάς η οποία μας έχει κατακάψει τα τελευταία χρόνια με 3 μεγάλες φωτιές που νομίζω ότι τις θυμόμαστε όλοι. Είναι η μεγάλη φωτιά του 1998 που έκαψε όλα τα μαγαζά της κεντρικής μας πλατείας, ευτυχώς χωρίς κανένα θύμα. Είναι η φωτιά του 2007 η οποία ακούμπησε και δεν έκαψε ευτυχώς τις δημοτικές κοινότητες Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μελισσίων στη βόρειο-δυτική πλευρά του Δήμου μας σήμερα. Και τέλος είναι η μεγάλη καταστρεπτική πυρκαγιά του 2009 η οποία ευτυχώς μπορέσαμε και την κρατήσαμε έξω από τον οικιστικό ιστό και σώσαμε τον οικιστικό ιστό. Αυτό το οποίο όμως δεν σώσαμε είναι το πεντελικό περιβάλλον. Δυστυχώς η τελευταία φωτιά που έπιασε στην ΤΑΟΥ Πεντέλη, ενώ δεν είχε κανένα θύμα ή πρόβλημα στο δημοτικό διαμέρισμα της ΤΑΟΥ Πεντέλης, είχε μεγάλες επιπτώσεις στο μάτι με 100 και πλέον νεκρούς. Και εδώ θα θέλω να εκτιμήσετε τη δουλειά η οποία γίνεται
και από πλευράς διοίκησης του Δήμου και κυρίως από πλευράς εθελοντισμού και μέσων, αφού αυτή η διαδικασία είναι αυτή που μας σώνει. Σε ό,τι αφορά την προοπτική της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, δυστυχώς, αν είπα και σε άλλες μου τοποθετήσεις, ότι ό,τι υπήρχε την προηγούμενη χρονιά υπάρχει και φέτος. Τίποτα δεν άλλαξε. Το νομοσχέδιο το οποίο βγήκε σε διαβούλευση και το οποίο γράψαμε τις παρατηρήσεις μας και η διαβούλευση έληξε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένα νομοσχέδιο μία από τα ίδια. Γιατί είναι νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί ο συντάξας ότι οι επιχειρήσεις, που για μένα πολεμική επιχείρηση είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς, θέλουν μία πυραμίδα διοίκησης και ένα επιτελείο. Δεν είναι δυνατόν σε ένα πεδίο επιχειρήσεων τέτοιο σκληρό, με τόσο ευμετάβλητες καταστάσεις που εναλλάσσονται στο πεδίο των επιχειρήσεων μέσα σε λεπτά, να μην πω σε δευτερόλεπτα, να περιμένουμε να διοικήσουμε τα τμήματα με πυραμίδα πυροσβεστικής, με πυραμίδα αστυνομίας, με πυραμίδα περιφέρειας, με πυραμίδα δήμου, με πυραμίδα πολιτικής προστασίας, χωρίς κανένα κεντρικό συντονισμό και έλεγχο. Γι' αυτό έστειλα επιστολή στον κύριο Πρωθυπουργό και αναμένω την αντίδρασή του με τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις μου πάνω σε αυτό. Ως Δημοτική Συμμαχία και ως αρχηγός της, για όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι είμαστε ο καταλληλότερος συνδυασμός για να συνεχίσουμε να διοικούμε αυτό τον τόπο, αφού διαθέτουμε και εμπειρία και ικανότητα και το κυριότερο, αφού ο Θεός, δίνοντάς μας την υγεία, μας έχει επιτρέψει και να είμαστε από τις 6 ώρα το πρωί στο γραφείο μέχρι τις 12 το βράδυ και να κυκλοφορούμε με τη μηχανή μας και το άλογό μας στις πλαγιές και στα λικορέματα του Πεντελικού και να είμαστε μπροστά στις φωτιές και στα χιόνια που, όπως και να το κάνουμε, δημιουργούν άλλη μια δύσκολη κατάσταση στη χειμερινή περίοδο στις βόρειες κυρίως συνοικίες της Πεντέλης που αναπτύσσονται σε υψόμετρο κοντά τα 500 μέτρα. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να καλέσω τους πολίτες να μην εγκλωβιστούν στον κακό κλεισθένη σε ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα της, δυστυχώς, της ακυβερνησίας και του ευνοχισμού του Δημάρχου, αλλά να πάνε από την πρώτη Κυριακή να επιλέξουν τον Δήμαρχο που θέλουν, συγκρίνοντας και κρίνοντας τις προτάσεις που υπάρχουν και να μην δρομολογηθούν στην παλιά διαδικασία η οποία ήθελε τον πολίτη να ψηφίζει στον πρώτο γύρο το φίλο, τον κομματάρχη και το καλό παιδί και στο δεύτερο τον Δήμαρχο. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα. Ο Κλεισθένης είναι ένα άλλο νομοσχέδιο. Ελπίζω ότι όποια κυβέρνηση και να εκλεγεί ή θα τον αναθεωρήσει ή θα τον αλλάξει, γιατί καταλύει την τοπική αυτοδιοίκηση και την κάνει έρμεο των κομμάτων και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Εύχομαι σε αυτή τη διαδικασία η οποία είναι στα τελευταία της 24 ώρα ο πολίτης να σκεφτεί. Η πολιτική είναι η επιστήμη της λογικής και γίνεται με αρχές. Ψηφίζουμε σκεφτόμενοι το συμφέρον των ανθρώπων και του τόπου. Δεν ψηφίζουμε λειτουργώντας με το συναίσθημα. Υπάρχουν σε αυτό το συνδυασμό εκλεκτοί παλιοί και νέοι υποψήφοι. Σε αυτούς τους νέους, οι οποίοι είναι πολλοί, θα ήθελα να πω ενδεικτικά, είναι η κυρία Σπύρου, είναι ο κύριος Ξάφης, είναι
ο κύριος Πιπινόπουλος, είναι ο κύριος Καραπιπέρης και φοβάμαι να συνεχίσω γιατί θα ξεχάσω αρκετούς, να τους εκτιμήσουν με βάση τη μόρφωση και τη λειτουργία τους και να τους ρίξουν σε ένα συνδυασμό ο οποίος έχει δάσκαλο και ξέρει να δημιουργεί την επόμενη αυτοδιοικητική γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δώσατε για αυτή τη σύντομη τοποθέτηση για τον τόπο μου και τις προοπτικές του.